Καλωσορίζουμε στην τελετή λήξη του Summer Kids Cups που έτρεξε όλο αυτό το διάστημα εδώ στην παραλία Βαπόρη στο Μαρμάρι. Πριν ξεκινήσουμε όμως και πριν δούμε και τις χορογραφίες που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά και ό,τι έχουν ετοιμάσει με τους προπονητές τους και ό,τι έχουν δουλέψει δηλαδή όλες αυτές τις μέρες εδώ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς που αυτό το διάστημα μας εμπιστευτήκατε τα παιδιά σας για να περάσουν όμορφα και να διασκεδάσουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που περάσαμε αυτό το διάστημα πάρα πολύ όμορφα. Μάθατε πράγματα, σας μάθαμε πράγματα και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Πόσο όμορφο είναι να βρισκόμαστε ανάμεσα σε μία αγκαλιά από παιδιά. Παιδιά με χαρούμενα προσωπάκια, με χαρούμενα χαμόγελα και αυτό οφείλεται στα δικά μας παιδιά. Αγαπητοί συμπατριώτες, πραγματικά αισθάνομαι πολύ όμορφα που βρίσκομαι εδώ στην περιοχή μας και που νέοι άνθρωποι του χωριού μας που σπούδασαν, άρχισαν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ξανά εδώ στον τόπο τους, παίρνουν αυτές τις όμορφες πρωτοβουλίες και χαρίζουν στα παιδιά μας πραγματικά αυτές τις δράσεις. Ένα μεγάλο λοιπόν θέλω ένα θερμό χειροκρότημα για τον Δημήτρη τον Δημόπουλο, όλους τους συνεργάτες, όλους τους προπονητές, όλους τους εθελοντές και στον αθλητικό όμιλο Πηλίου που επανέφερε αυτή τη δράση που ήταν τόσο αγαπημένη για το καλοκαίρι. Ένα κάμπ που συνδύασε πραγματικά τη γνώση με το παιχνίδι, τη χαρά με την εκπαίδευση. Και πού καλύτερα από τη θάλασσα, δίπλα στο υγρό στοιχείο, δίπλα εκεί που όλοι αγαπάμε. Και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε με ασφάλεια την κολύμβηση, να μαθαίνουμε τα σπορ σωστά από ανθρώπους που έχουν τα πτυχία, για να μην γίνουμε όλοι πρωταθλητές βέβαια, αλλά να βάλουμε τον αθλητισμό στη ζωή μας, γιατί αθλητισμός σημαίνει υγεία. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ σε αυτή τη γιορτή. Σας μεταφέρω και τις ευχές του Δημάρχου μας, του Θεοδόση του Νικηταρά και του Προέδρου του ΔΟΠΑΠΣ, του Παναγιώτη του Χατζηχριστοφή. Και μακάρι να συνεχιστεί και του χρόνου και να έχουμε ακόμα περισσότερα παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλους. Everyone's watching, you know it's serious.